Το σημαντικό πράγμα που συνέβη στη ζωή μου και εσείς απλώς κάθεστε και θεωρείτε ο ένας τον άλλο. Και τι θες να κάνουμε, ρενευσικά, έτσι όπως μας το έφερες? Να καλέσω τον κύριο καθηγητή σε μονομαχία? Στέφανε, αντιλαμβάνεσαι τη σοβαρότητα της κατάστασης? Αν αντιλαμβάνομαι εγώ τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ένα λεπτό, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Μπορείς να μου πεις γιατί μας κάλεσες και τους δύο για να μας το ανακοινώσεις? Γιατί ο ένας που τους σκιώνει ο παπάς του μωρού. 100. 200. Και οι άλλες 300 αύριο και ξοφλούν. Σκεφτούμε να μπορεί να πει ναυσικά. Της ναυσικάς εν της υπεύθυλος. Εν τέλος εν της υπεύθυλος. Εν εγκόρη μας. Δεν ήξερα. Εν ξέρεις. Εν τα που θέλεις να πεις. Θέλω να πω όπως ως που στην υπόδη δεν θέλω να την ήξερω για κόρη μου. Το παλιό κόριτσο κοιμόταν ταυτόχρονα και με τους δυο σας. Στέφανε, σε ξεγέλασε. Εσύ δεν έχεις καμία υποχρέωση. Ας την να βγάλει μόνη της τα κάστανα από τη φωτιά. Δικό του θα είναι. Μαζί σου είναι μόνο μερικές εβδομάδες. Δεν θα εκπλαγώ καθόλου αν το ξέρε και πριν να κοιμηθεί μαζί σου και σε έμπλεξε ξεπίτεδες για να σου φορτώσει το παιδί. Μητέρα, σταμάτα. Είναι φυσικά δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Κύριε Δήμα, η τσάντα σας κλειδώνει? Ναι. Με τι? Με κλειδί φυσικά. Έχει κανένας άλλος κλειδί εκτός από εσάς? Από σε ξέρω, όχι. Κύριε Δήμα, είστε υπό σύλληψη. Ορίστε. Αυτό που ακούσατε, συλλαμβάνεστε. Δεν καταλαβαίνω. Είναι τελείως παράλογο. Με συλλαμβάνετε επειδή έχασα την τσάντα μου. Δεν είναι τσάντα σας το πρόβλημα, κύριε Δήμα. Είναι το τι είχε μέσα. Τι είχε μέσα? Είχε βιβλία, είχε χάρτες, είχε σημειώσεις μου, φωτογραφίες από αρχαιολογικούς χώρους. Τι στο διάλογο απαγορεύεται? Όχι, κύριε Δήμα, δεν απαγορεύεται. Όταν όμως έχεις φωτογραφίες στρατοπέδων της Εθνικής Φρουράς, αυτό απαγορεύεται. Τι έκανε, λέει? Εσείς ξέρετε καλύτερα. Κύριε Δήμα, διερευνούμε την υπόθεση κατασκοπίας. Γι' αυτόν παρακαλώ να έρθετε μαζί μας στο σταθμό. Έχετε ένταλμα? Βεβαίως. Είναι απαραίτητο. Εντάξει, άφησε. Αν θέλετε μπορείτε να με μιλήσετε. Αν μιλήσετε, ό,τι πείτε είναι μαρτυρία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εναντίον σας. Κατάλαβα.
Εμπρός. Εστείλαν τα τούτα από την εισαγγελία. Για την υπόθεση με τους περιβαλλοντιστές. Έλα, την γωνιεύσε, θα τα δω μετά. Ξέρεις τι ανακάλυψα. Θυμάσαι που σου είπα ότι πριν λίγες μέρες ήρθε κάποιος τύπος να δει τον Κλεόβουλο. Τελικά ήταν αστυνομικός. Το ξέρω, Αντίγονη, το έμαθα. Χρειάζεσαι κάτι να σχολάσω. Εγώ το μόνο που χρειάζομαι τώρα είναι να ανοίξει η γη και να με καταπιεί. Τόσο απελπισμένος είσαι. Μπορείς να κάτσεις λίγο να μιλήσουμε. Για την ναυσικά μου να μου πεις, ναι. Το ξέρεις. Έχει λίγες μέρες που θέλω να σου μιλήσω για τον το θέμα, Στέφανε, αλλά δεν ήξερα πώς ήταν να το πάρεις. Δεν ήθελα να νομίσεις ότι είναι κατόνομα στην προσωπική σου ζωή. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Με την ναυσικά μιλούμε. Έρχεται σπίτι μου και λέει μου τα. Να υποθέσω δηλαδή ότι... ότι τα ξέρεις όλα. Και για την εγκυμοσύνη. Όλα. Και για τον καθηγητή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι διάολος συμβαίνει. Γιατί δηλαδή εγώ πρέπει να τα μαθαίνω όλα τελευταίως. Εμπολά συγχυσμένη, Στέφανε. Εμπολά δύσκολη η θέση της. Και εσύ, Αντιγόνη. Να τα ξέρεις όλα τόσο καιρό και να μου λες τίποτα. Έπρεπε να σου το πει ίδια. Αν έρχομαι και έλεγα σου τη στιγμή που μου είπε να μέσω σου πω τίποτα, δεν νομίζω να τα σωστώ. Έχεις δίκιο. Πώς έχεις καμιά καλή ιδέα. Τι να κάνουμε αυτή την υπόθεση. Κύριε Δήμα, γιατί δεν συνεργάζεσαι να τελειώνουμε. Πόσες φορές θα σας το πω ότι δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά που μου καταλογίζετε. Αυτό εμείς θα το αποφασίσουμε. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Πότε χάσατε τη τσάντα σας. Δεν ξέρω. Είχε κανένας άλλος κλειδί. Όχι. Πού την είδες για τελευταία φορά. Νόμιζα ότι την είχα αφήσει στο γραφείο, αλλά τελικά φαίνεται ότι την πήρα μαζί μου όταν πήγα στην πρεσβεία στο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο εκλείδωσες το που εγκατέβηκες. Δεν θυμάμαι. Μάλιστα. Κύριε Δήμα. Στη Γερμανία τι κάνατε. Ήμουνα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τιμπίγεν. Έτυχε να έχετε συναδέρφους Τούρκους. Βεβαίως, και ήταν και πολύ καλοί επιστήμονες. Ανέπτυξες με κανέναν ιδιαίτερες φιλίες. Τι εννοείτε ιδιαίτερες φιλίες. Εννοώ φιλίες και εκτός Πανεπιστημίου. Φυσικά. Η ακαδημαϊκή κοινότητα δεν έχει ρατσιστικές αντιλήψεις. Είσατε δηλαδή επαφήντζο εκτός Πανεπιστημίου. Πού το πάτε, μπορείτε να μου πείτε. Κύριε Δήμα, δαμέ τις ερωτήσεις εγώ τις κάνω. Σήμερα διατηράς επαφή με κάποιον από αυτούς τους συναδέρφους. Όχι. Κύριε Δήμα, οι φωτογραφίες που βρέθηκα στη τσάντα σας είναι από τουλάχιστον 3 στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς. Και όλα μαζί στην Πάφο. Στην περιοχή δηλαδή που κάνατε τις έρευνες σας. Ομολογώ ότι έβγαζα κάποιες φωτογραφίες στις περιοχές που με διέφεραν αρχαιολογικά τουλάχιστον. Αλλά ποτέ δεν φωτογράφησα στρατόπεδο και πολύ περισσότερο δεν υπήρχαν τέτοιες φωτογραφίες μέσα στην τσάντα μου. Πόσες φορές θα σας το πω. Στον Ακάμα, όταν σας επιροβόλησα. Είσαι μαζί σας φωτογραφική μηχανή. Όχι. Νομίζετε ότι το ατύχημα σας μπορεί να μην ήταν και τόσο ατύχημα. Αυτό εσείς να μου το πείτε.
Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση μπορεί να έχει το ένα με το άλλο. Καμιά μπρος στο παρόν. Εξετάζουμε όμως όλες τις πιθανότητες. Μάλιστα. Τελειώσαμε. Σας παρακαλώ, έχω και μάθημα. Κύριε Δήμα, ελπίζω να αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολη είναι η θέση σας. Το έχω αντιληφθεί. Νομίζω, Στέφανε, ότι πριν να της μιλήσεις, πρέπει να είσαι εσύ σίγουρος τι θέλεις. Είσαι? Για να είμαι ειλικρινής, όχι. Τώρα, βέβαια, αν το παιδί είναι δικό μου, φυσικά θα το αναγνωρίσω. Μετά βλέπουμε. Αλλά αν δεν είναι δικό μου, με παρέτει άλλος, δεν ξέρω τι να κάνω. Ξέρω, Στέφανε, τι να σου πω. Εξαρτάται από το πόσο την αγαπάς. Αν πω ότι δεν είμαι ερωτευμένος μαζί της, θα είναι ψέμα. Τόσο που να συνεχίσεις μαζί της, έστω κι αν το μωρό είναι δικό σου. Αυτό, Αντιγόνη, να με ρωτήσεις μετά από λίγες μέρες και να σου απαντήσω. Πάντως, τούτο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεκαθαρίσεις μέσα σου. Θα μου αδιέξοδο. Αδιέξοδο, ξεαδιέξοδο, πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Και για να πάρεις την απόφαση, πρέπει να ξέρεις αν το μωρό είναι δικό σου ή όχι. Έλα, αντίπου, να φυσικά δεν θέλει να ξέρει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί είναι αποφασισμένη να κρατήσει το μωρό. Και θέλει να ξέρει που πριν θα μείνεις μαζί της, είτε δικό σου είτε είναι δικό σου. Πλάξη. Πάντως αγαπάσε πολλά, Στέφανε. Και περιμένει να κρατήσεις το ύψος σου. Εσύ τώρα τι έπαθες? Έλα τώρα, Στέφανε, μην καμνείς ότι εν ήξερες. Σας είπα, κάποιος θέλει να με μπλέξει. Ποιος, κύριε Δήμα? Δεν ξέρω. Έχετε ιδέα πώς μπορεί να βρέθηκαν οι φωτογραφίες μέσα στη τσάντα σας? Πώς διάολο, να ξέρω, κάποιος να τις πήρε και να τις έβαλε. Ποιος? Αυτός που πήρε την τσάντα από το αυτοκίνητο και την άφησε στα σκαλιά της πρεσβείας. Όταν κάνατε τις έρευνες σας, ήταν κανένας άλλος εκτός από εσάς μαζί? Ναι, η βοήθός μου. Η Σοφία Βέρνερ? Αυτή. Αυτή δεν ήταν μαζί σας όταν έγινε το ατύχημα με το κυνηγετικό? Μπορείτε να μου πείτε, δεν μπορεί να διαπιστωθεί ότι οι φωτογραφίες δεν τραβήθηκαν από τη δική μου μηχανή? Τις ερωτήσεις δαμέ εγώ τις κάνω, είπαμε, κύριε Δήμα. Ακόμα μία και τελειώνω. Τα αρνητικά βρέθηκαν? Όχι. Δεν υπάρχει επιβολία. Κάποιος θέλει να μου τη στήσει. Δεν ξέρω ποιος και γιατί, αλλά... αν είναι δυνατόν να με θεωρείτε κατάσκοπο. Αν είναι δυνατόν! Κύριε Δήμα, γιατί δεν παραδέχεσαι να τελειώνουμε? Να παραδεχτώ τι? Κάτι που δεν έχω κάνει? Λυπούμαι. Αλλά θα σε παραπέμψω αύριο το πρωί στο δικαστήριο και θα ζητήσω την κράτησή σου για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Εννοείται ότι υπόψε να μείνεις μέσα. Αν θέλεις, μπορείς να επικοινωνήσεις με τον δικηγόρο σου. Με μια κίνηση τίναξε στα θολωμένα μάτια της ένα μαντίλι. Κάτασπρο. Μετάξια τόφιο. Με ένα βλέμμα έσπρωξε τον ουρανό πιο πέρα και από τα όνειρα. Και μετά είπε, θα ζωγραφιστώ σε ένα κομμάτι χαρτί. Κάτασπρο. Και ζωγραφίστηκε. Εκπληκτικό. Δεν θα πίστευα ποτέ πως εσύ το έχεις γράψει. Μα τώρα σ' όρο μιλάς. Άρεσε σου. Με συγκίνησες, δεν το καταλαβαίνεις. Έχεις κι άλλα? Εγώ όμως αυτοί τετράδια σου τώρα. Διάβασε μου ακόμη ένα. Έχεις φοβερό ταλέντο, το ξέρεις? Ενευαρέθηκες? Καθόλου. Η αγάπη δεν έχει όνομα.
δεν έχει ανάσα να ακούγεται στις πιο ήσυχες νύχτες του καλοκαιριού. Δεν έχει δεκανίκια να συρθεί ως το πιο κοντινό νοσοκομείο. Η αγάπη δεν είναι λέξη. Δεν χωράει το κορμί της σε γράμματα και βιβλία. Δεν έχει σώμα να παγώσει στις πιο κρύες νύχτες του χειμώνα. Η αγάπη λυκνίζεται σαν μάγισσα μεταξύ θανάτου. Κενός. Μάρια, το άκουσες αυτό? Και πού είσαι να ακούσεις τώρα αυτό? Μάρια, είναι δικά της τα ποίηματα. Μη μας το χαλάς με τις εφημερίδες σου. Άφησε τον. Εν τον κόφτη μπακύρα, εν το θωρείς. Σταλώ. Είναι πολλά σοβαρό τούτο. Διαβάστε. Ποιο? Αυτό εδώ, να. Οι κακές γλώσσες λένε πως ο γνωστός πιανίστας Μάριος Ευαγγέλου αναγκάστηκε να φύγει από τη Βιέννα όταν βλέχτηκε σε ένα τροχαίο δυστύχημα όπου τραυματίστηκε σοβαρά μια 65χρονη πεζή. Λέγεται μάλιστα πως ο ίδιος αφού χτύπησε την άτυχη κυριούλα έσπευσε να ξεφενιστεί με λιγκιώδη ταχύτητα, εγκαταλείποντας το άτυχο θύμα του στην άσφαλτο. Οι ίδιες κακές γλώσσες λένε ακόμα πως η όλη υπόθεση κουκουλώθηκε τη δισκογραφική εταιρεία του γνωστού καλλιτέχνη για ευνόητους λόγους. Πριν όμως, η ίδια εταιρεία στη συνέχεια έσπασε το συμβόλαιο της μαζί. Τι ιδέες είναι αυτές? Κατάλαβες, κύριε μου. Ο κάθε άσχετος που μόλις πρόλαβε να τελειώσει το δημοτικό μου γίνεται δημοσιογράφος και κάθεται και γράφει ό,τι θέλει. Ήθελα να ξέρω ποιος του είπε να γράψει αυτές τις αειδίες. Λοιπόν, να μου κόψεις το κεφάλι, αν δεν είναι ο Κλεόβουλος πίσω από αυτή την ιστορία. Το κάθαρμα! Το έχει βάλει σκοπό τη ζωή του να μου καταστρέψει την καριέρα. Γι' αυτόν πώς αντέχω. Η καριέρα σου, η καριέρα σου. Έπρισες μας! Εσύ να σιωπήσεις, άκουσες! Μαρία, συγγνώμη που το λέω, αλλά έχει δίκιο η Στάλλο. Εντάξει, είναι σοβαρό αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ώρα να το συζητήσουμε. Ωραία, εντάξει, να μην το συζητήσουμε. Συνεχίστε τη δουλειά που κάνετε, μόνο σας παρακαλώ πηγαίνετε απάνω. Εγώ πρέπει να κάτσω να δουλέψω. Πολύ ωραία. Πάμε, Στάλλο. Αφού σου λαλό, ρε μπλάκι. Ένα γίνεται ο άλλο, πώ ρε. Ναι, ναι, για άλλο σεφταλιά μου σου λαλό. Είναι τότε. Εμπλάσμα γιο να είναι κατοχήμε στι δουλειέ μου. Ω κύριε Ρέι. Δεν εμεί σε πιάμε τίποτε σύνταξη. Ένα λεπτό, ρε, να σε πιάσω πίσω. Κοιτάζεις? Και κοιτάζω. Θαυμάζω. Θαυμάζεις? Ναι, απαγορεύεται. Θαυμάζει όσο θέλεις. Για σένα είναι μούχτη. Εκείνες μου ζαΐ βασίλης τώρα. Μοιράζεις δώρα. Ναι, κατάλαβα. Έχεις παράπονο? Όχι, είναι παράπονο που έχω. Δικαιώματα που έχω. Δεν που έχω σε σχημέσα. Τίποτε. Τώρα να δω κι εγώ αν είναι τίποτε. Τώρα να δω κι εγώ αν είναι... Είναι μου τούτα! Είναι μου τούτα! Είναι μου τούτα! Ερωφίσαστε τώρα! Ερωφίσαστε! Ακόμα με δυο πελάτες εμπίες. Και νόμισες ότι τα έμαθες ούλα, α! Ενόμισες ότι τα έμαθες ούλα, α! Όπως σε σύναξα που μες στο δρόμο σου κάμα σε κυρία, στέλνω σε πίσω πάλι. Ακούσες! Είναι ξέρεις καλά τον Τζόνι. Άντε! Μέσα γλύρω! Μέσα! 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 Ξαναχώ στη ριάλια που πελάτη και είμαι καλός για νόμους. Έλα ρε πλακή. Ναι ρε, εγώ είμαι πάλι. Ναι ρε, συστάρισα κάτι ποτήρκα που ήταν τα γύρουση. Ναι, ναι. Έστειλα κάτι πυράβλου στο φεγγάρι. Μπλακή, επίγον κλείσει πάλι ρε. Ω, θα ξαναπιάσω. Άντε, bye-bye ρε. Take care, α. Ναι. Ναι. Μα, εγκακοφάνηκες σου τώρα, α? Μα, είναι άμαστρος είμαι δηλαδή. Αν δεν μπορώ να θυμώσω γελίο. Α, άντε να δούμε. Σταμάτα, να μην πει κανένας ήδη έτσι. Ποιο είναι το παραπάνω σου τώρα δηλαδή, α? Εντάξει, θυμώσα λίγο παραπάνω. Ή, τώρα δέχομαι. Να μου κόψεις το κελέ μου. Έλα, έλα, άντε. Έλα, κόψε μου. Άντε, άντε. Σταμάτα το κλάμα να δω. Πέ μου. Θέλεις τίποτε άλλο. Πέ μου το, μένα ντρέπεσαι. Άντε. Άντε, σταμάτα να δούμε. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
Τούτα είναι ματούθηκαν αγκλαμμένα. Είναι ματούθηκαν αγκλαμμένα τούτα. Τα χρήματα. Τρεις ριαλιά, α? Τρεις ριαλιά. Τα χρήματα που μου έπιασες. Είπα μου αγιαλό μου. Μα είδε, ρε, μα είδε τι κάνεις. Μα είδε. Και τι μου το είπες που την αρκή, α? Θα παρεξηγηθώ και με τον Ρώσο μου ότι σου πιάνω τον Πορφουγάρ. Τούτα είναι του Γιονί. Προμήθεια. Και θέλω να σε ξαναδώ να κλαίγεις για ριέλια, εντάξει. Α? Και επειδή έκανα λάθος, τα λάθη πληρώνονται. Έλα. Τούτα είναι που τον Γιονί αγοράζει ένα φουστερούι. Να που λαλούμε. Thank you. Καλό. Έτσι, να λάμψει το μαχαζί. Μόνο μου το παλαζούι μου, ρε. Παρακαλώ, θα ήθελα να μιλήσω στον αρχισυντάκτη της εφημερίδας. Ναι, τώρα. Περιμένω. Ναι, ναι. Ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι, κύριε Γεωργιάδη, δεν ξέρω τι σας είπε η κοπέλα, αλλά... Κοιτάξτε, είμαι ο Μάριος Ευαγγέλου και έχω να κάνω ένα σοβαρότατο παράπονο. Ναι, πρόκειται για ένα δημοσίευμα που έγραψε σήμερα η εφημερίδα σας ότι δήθεν είμαι μπλεγμένος σε κάποιο ατύχημα στην Αυστρία. Δεν έχετε ιδέα. Με συγχωρείτε, αλλά τι σώοι αρχισυντάκτης είσαστε και δεν έχετε ιδέα. Όχι, δεν θα περιμένω καθόλου, κύριε Γεωργιάδη. Ναι, δεν θα περιμένω καθόλου. Και παρακαλώ πολύ να ανακαλέσετε, διαφορετικά θα κινήσω αγωγή για δυσφήμιση. Ναι, κύριε μου, εμπαντελώς ανυπόστατο. Ναι, κατάλαβα δηλαδή. Ακούμε κάτι και καθούμαστε και γράφουμε το. Έναν τρέπεστε, λέω εγώ. Ερασιτέχνες. Να πάρει η οργή, να πάρει. Έλα, ηρέμησε. Θες να σου φτιάξω ένα καφέ? Όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω. Πού είναι η Στάλο? Πάνω, βλέπει τηλεόραση. Μάριε, νομίζω πως χρειάζεται να της δώσεις περισσότερη σημασία. Δεν το βλέπεις ότι αυτό ζητά. Ξέρεις τι εκπληκτική ποιήση γράφει. Έχεις δίκιο. Αλλά είμαι πραγματικά δηλαδή έξω φρενών με αυτή την ιστορία. Δεν μου το βγάζεις από το μυαλό πως είναι ο πατέρας σου πίσω από όλα αυτά. Ποτέ δεν μου μίλησες για αυτό το θέμα. Τι έγινε ακριβώς? Τι τα ψάχνεις, βρε Νατάλη, και εσύ τώρα, τι τα ψάχνεις? Μια παρεξήγηση ήταν. Εγώ πάντως δεν χτύπησα την κρύα. Εγώ ούτε καν την είδα. Αυτός που ερχόταν από πίσω μου ήτανε. Και επειδή το αυτοκίνητο είχε το ίδιο χρώμα με το δικό μου, κόντεψα να μπλέξω πραγματικά δηλαδή. Τι τα ψάχνεις τώρα? Ο ένοχος βρέθηκε, καταδικάστηκε. Τι ανασκαλεύουν όλες αυτές τις ιστορίες, δεν μπορώ να καταλάβω. Και αυτό που λέει η εφημερίδα ότι κουκούλωσε την υπόθεση η δισκογραφική σου εταιρεία. Σα χλαμάρες. Εγώ έσπασα το συμβόλαιο μου μαζί τους για άλλους λόγους, όχι για αυτούς που γράφουν αυτοί οι ηλίθιοι. Ωραία, μη συγχύζεσαι. Τι έγινε που ένας ηλίθιος που γράφει κουσκούς στην εφημερίδα γράφει ότι του κατέβει, α? Δεν μου το βγάζεις από το μυαλό πως δεν είναι παρά η απαρχή μιας οργανωμένης προσπάθειας να σπηλωθεί το όνομά μου. Γιατί γελάς? Μάριε, σαν υπουργός πλεγμένος σε σκάνδαλα ακούγεσαι. Έχεις δίκιο. Έχεις απολύτω δίκιο. Τελικά ίσως να μην αξίζει τον κόπο να του δίνω τόση σημασία. Ωραία. Μπορείς τώρα να έρθεις πάνω να φτιάξουμε κάτι για φαγητό και να δεις και τη Στάλο λίγο. Πολύ θα το θέλα, αλλά δεν μπορώ. Πρέπει να δουλέψω λίγο. Πρέπει να παίξω πιάνο. Σήμερα δεν έπαιξα καθόλου. Και το ξέρεις πολύ καλά. Έστω και μια μέρα να μην κάνω εξάσκηση, μετά θέλω μια εβδομάδα να ξαναβρω τη φόρμα μου. Καλά. Μάγκη, μαζί πάνω μου. Εκοιμήθηκα τόσο πολύ αυτές τις μέρες που νομίζω θα με κρατήσει ένα χρόνο. Μα χρειάζεσαι σου το. Άσε εδώ. Βέβαια. Τώρα έφερες το χρώμα σου. Συγγνώμη που σε ταλαιπώρησα αυτές τις μέρες. Ελπίζω να μην έμειναν πίσω οι δουλειές σου. Εντελάρες που λες. Άκουε ταλαιπώρησε. Ύστερα από τόσα χρόνια που χρειάστηκε να σε βοηθήσω κι εμείς, μιλάς μου για γραφεία και δουλειές, τώρα ρε Χλόη.
Πες μου, με εκείνες τις εξώσεις που θα έκανες στο Παυλίδης Κόρτ, τι έγινε τελικά? Να μου αθυμηθείς τις εξώσεις τώρα. Να, σκέφτηκα ότι είναι μια ευκαιρία να ανακαινήσουμε το κτίριο. Ναι, κατάλαβα. Και εγώ δεν έρκεψα να ενδιαφέρεσαι για τις δουλειές. Μια κουβέντα είπα, μια ιδέα ήταν, μην με πιάνεις από το λαιμό. Λοιπόν, τι έγινε? Έτω, ο γιος έστεισε εμπόδι να μην τους ηθιώξουμε, δηλαδή. Να μην τους ευκάλουμε έξω. Ότι η φτωχά πλάσματα, ότι η ανάρρωστη γυναίκα, μπούν τα ούλα. Πέρας που τον άκουσα. Αλλά εγώ ξέρω το γιατί. Έτω, οι γυάλισαν τη μητσάγια του. Μπα, δεν νομίζω. Γιατί? Γιατί συμπαθέστα την κουρούδα. Να έρθει και στο έφερε και στο πάρτι, να είμαι κοντά μας. Εφόρε και έναν μαύρο φουστανούδι. Ναι, τη θυμάμαι. Δεν είχε ξεκολλήσει το βλέμμα της ούτε στιγμή από το Στέφανο. Δεν κατάλαβα. Καλά και εσένα είναι που σε κοφτεί από τη μίτσα. Μάνα είμαι, θέλω να ξέρω. Άρε χλόι, άρε χλόι. Για να γίνει να μεταφέρεις γυρό μου που γυρό για να μαρκέψεις πως πολυκατοικίες για να μου πεις ότι ενδιαφέρεις να μάθεις για τη μίτσα. Λοιπόν, θυμίσεις μου τη στεδέ μου που για να μας πει τα φαΐνα που με έρεψε να πήγαινε ελάλε μας που τα προχτές που πήγαινε στον μπακάλι και να αποψούμισε. Δεν μπορούσες να μου πεις, Κλεόβουλε, θέλω να μάθεις για την κουρούδα. Ένα αρκιμός νομίζεις, Δρακλόη. Έλα, Κλεόβουλε, σταμάτα σε παρακαλώ. Δεν είναι ώρα για αστεία. Έχω το λόγο μου που στο ζητάω. Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, έχεις δίκιο που ανησυχείς. Ο Στέφανος είναι περιζήτος γαμπρός. Και ωραίο παιδί είναι, και τα λεφτά του έχει τα. Είναι πολλές που θα θέλω να αντιλήξω. Και ας πω την αλήθεια, νομίζω ότι πήραν πολλά στα σοβαρά το δέσμο τους. Ξέρεις κάτι? Κι εγώ έτσι νομίζω. Ρε Κλόη, ένα σου πω κάτι κι ας με βγάλεις πελό. Παρόλο που έγιναν πού τα ούλα τελευταίως. Δεν ξέρω πώς να σου το πω, αλλά έκαμες με να σε θέλω και να σε αγαπώ παραπάνω. Νομίζω ότι είναι καιρό να τα ξεχάσουμε ούλα για να ξεκινήσουμε από την αρχή. Να δεις που ότι ούλα να διορθωθούν και το κάθε πράγμα να μπει στη θέση του. Κλεόβουλε, λυπάμαι που θα σε απογοητεύσω, αλλά τίποτα δεν έχει αλλάξει. Σε ευχαριστώ για τη συμπαράσταση, αλλά μη συνεχίζεις. Μην αρχίζεις πάλι. Κι όσο σκέφτομαι ότι έπρεπε να γίνει έτσι. Ένα κατάλαβα. Μην τ' άλλος έτσι έπρεπε να γίνει έτσι. Έπρεπε δηλαδή να δεις το χάρον δίτσιρον. Όχι, αυτό που εννοώ είναι ότι μπορεί να μην έχω τίποτε πια με τον Μάριο, αλλά... Βέβαια. Βέβαια. Αφού τα έχεις με την κόρη σου. Να τα έχεις μαζί σου. Άσε με να τελειώσω αυτό που θέλω να σου πω. Όχι, να μην τελειώσεις. Και ξέρω πολλά καλά να μην θέλω να πεις. Θέλει να πεις ότι είναι ο Μάριος ο λόγος που δεν με αφήνει να σου κοντέψω. Τούτα είναι μου σκουρούθια, Χλόη. Αδιστάς την πάντα. Σε μένα δεν πιανούσε. Τα βέβαια στην κόρα συγκύρτε τη του. Άντε σε παρακαλώ να με αρκέψουν πάλι τον τόπο. Ίδιο φιωλί. Σε παρακαλώ, Κλεόβουλε, ζαλίζομαι. Σταμάτα. Βέβαια, ζαλίζεσαι. Άμα λαλούμε τα πράγματα στα ίσια, ζαλίζεσαι. Ξαπόλα το θέατρο, Χλόη, και κάτσε να μιλήσουμε σαν αντρόινον. Εγώ φεύγω το κεφαλής πάτρα. Εξιζαλίστηκες, μάνι, μάνι, κυρία Χλόη. Στα νησιά με τα θάνατο νερό, της πατρίδας μου το όνομα θα σου χαρίσω σε ένα ψήθυρο άνοιξη στερνό, σε μια τύση του μέλλοντος να μας κρατήσω.
δυο. Στην αχτή ονείρων, εκεί θα ειδωθούμε ξανά. Άι του έρωτα πίστη που ψάχνεις να βρεις μια στεριά. Εκεί στα νυχτά.